Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος της δήλωσης του κυρίου Τσαφτάρη. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, η εικόνα που έχει σχηματιστεί κάνει λόγο για 80.000 περίπου σφαγιαστέντα ζώα λόγω της ευλογιάς. Ο κύριος Αχπατζίδης τώρα, ο κύριος Αχιλέας Αχπατζίδης, ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται στο τηλέφωνό μας για να διευκρινίσουμε τα νούμερα, γιατί προφανώς η εικόνα που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι λανθασμένη. Κύριε Αχπατζίδη, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχήν, ποιος είναι ο σωστός αριθμός, γιατί προφανώς δεν έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα, έτσι δεν είναι? Σαφώς και δεν είναι, κύριε Τσολάκη. Προφανώς υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με τον αριθμό των ζώων που αποζημιώθηκαν ως έγκλειστα με τα θανατωθέντα ζώα. Τα θανατωθέντα ζώα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι 18.000 ζώα. Και είναι και άλλες 4.000 ζώα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, στη Μυτιλίνη και λίγο κοντά στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Σύνολο δηλαδή φτάνουμε τις 20 με 22.000 ζώα, έτσι δεν είναι? Οι πληροφορίες που έχουμε επαφές με τους συναδέλφους μέχρι πριν 10 μέρες ανέφερε στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 3.000 ζώα, και εάν φτάνουν τα 1.000 ζώα στην Μυτιλίνη. Έτσι, σύνολο τα ζώα είναι γύρω στις 21.000 πανελλαδικά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως υπολογίζει περίπου το τετραπλάσιο αυτών των ζώων. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η παρεξήγηση, ας τη χαρακτηρίσουμε καταρχήν, κύριε Σαχπατζίδη? Έχω διαβάσει το δελτίο τύπου. Προφανώς, επειδή δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν στη Βουλή, από εκεί προέκυψε και αυτό το λάθος. Σε καμία περίπτωση η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου δεν έχει την άποψη ότι έχουν θανατωθεί 79.500 ζώα. Έχει σαφέστατη την άποψη και την καταμέτρηση του αριθμού των ζώων. Επειδή όμως η πληρωμή των έγκλειστων ζώων δεν έγινε με την ευθύνη της κτηνιατρικής, αλλά με μεσολάβηση καθαρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς δημιουργήθηκε αυτή η σύγκριση όσον αφορά τα έγκλειστα ζώα και τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο όμως, κύριε Σαχπατζίδη, γιατί εδώ μιλάμε για τις περιουσίες των ανθρώπων και για τον τρόπο που βγάζουν τα προστοζήν. Ο κύριος Τσαφτάρης είπε, μεταξύ άλλων, ότι προσπαθεί το Υπουργείο να βρει λεφτά, γιατί είχε κάνει υπολογισμούς για 45.000 ζώα καταρχήν και τελικά προέκυψε να είναι 80.000. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους? Όχι, όχι βέβαια. Είναι άλλο πράγμα η αποζημίωση και από άλλες πιστώσεις η αποζημίωση των έγκλειστων ζώων, και είναι άλλο πράγμα η αποζημίωση των θανατωθέντων ζώων που γίνεται με τις πιστώσεις της κοινή υπουργική απόφασης. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Όσον αφορά με τον αριθμό 79.000, τον τελικό και τον αρχικό του 45.000, ασφαλώς καταλαβαίνετε, κύριε Τσολάκη, ότι όταν εκτιμούσαμε τον αριθμό των ζώων γύρω στις 25 Νοεμβρίου του 2013, τότε ναι, είχαμε 45.000 έγκλειστα ζώα. Η ευλογιά όμως είναι νόσημα που εξελίσσεται. Εν τω μεταξύ είχαμε καινούργια κρούσματα, καινούργιες ζώνες τριών χιλιόμετρων, και τα ζώα έφτασαν, τα έγκλειστα ζώα έφτασαν τις 79.000. Επομένως, το ποσό όμως το οποίο είχε εξευρεθεί ήταν 500.000, και καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων δεν έφταναν για να αποζημιωθούν, επαναλαμβάνω, τα έγκλειστα ζώα και όχι τα θανατωθέντα. Επομένως, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο το ζήτημα, κύριε Σαχπατζίδη, γιατί δεν σας κρύβω ότι τα τηλεφωνήματα από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση είναι πάρα πολλά από ανθρώπους που είναι έμεσα ή άμεσα σχετιζόμενοι με την κτηνοτροφία. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε γίνει μέρος αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει από χθες. Ο αριθμός 79.650 ζώα αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που είναι τα έγκλειστα ζώα. Τα έγκλειστα ζώα μέσα στη ζώνη των 3 χιλιόμετρων. Για τα οποία αυτά έγκλειστα ζώα, από πού προβλέπετε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις? Καταβλήθηκε ένα ποσό 6,5 ευρώ ανά ζώο από πιστώσεις de minimis που είχαν εξευρεθεί
ύψους 500.000 ευρώ. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι με τον τρόπο που έγινε και με την ταχύτητα και με το λίγο διάστημα που είχαμε για να συντάξουμε αυτές τις καταστάσεις και να τις αποστείλουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς ένα μέρος, μεγάλο μέρος σχετικά, πάλι γύρω στις 10.000 ζώα, δεν πληρώθηκαν παρότι βρίσκονται μέσα στην ζώνη των 3 χιλιόμετρων. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, όπως υποσχέθηκε μάλιστα, να βρεθούν και τα υπόλοιπα 3,5 ευρώ ένα ζώο, αλλά και τα λεφτά για αυτά τα 10.000 περίπου ζώα, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, αν και το δικαιούνται. Επομένως, σχετικά με τα θανατοθέντα ζώα, ακριβώς. Οι πιστώσεις είναι από την ΚΙΑ του 2014, που πρέπει να σας πω, κύριε Τσολάκη, έχει ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, την έχουμε στα χέρια μας. Οι πιστώσεις της ανέρχονται σε 4,5 περίπου εκατομμύρια δραχμές αποζημιώσεις για όλο το έτος 2014. Και επίσης αυτό που έχουμε είναι ότι έχει ήδη τακτοποιηθεί από μεριά της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου η λογιστική διαδικασία. Έχουν σταλεί δηλαδή τα χαρτιά για τα λεφτά τα οποία θα πάρουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποζημίωση των δικαιούχων των οποίων θανατώσαμε τα ζώα. Απομένει να έρθει μετρητό στην Τράπεζα Πειραιώς για να πληρωθούν και οι δικαιούχοι. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι είμαστε κοντά στο να λάβουν οι κτηνοτρόφοι τα χρήματά τους. Ναι, είμαστε κοντά. Απλά δεν θέλω πάλι να σας πω ένα χρονικό διάστημα για το οποίο δεν θα είμαι απολύτως σίγουρος. Θέλω να σας πω μόνο αυτά που σήμερα έχω στα χέρια μου. Αφήνοντας το οικονομικό κομμάτι των αποζημιώσεων, κύριε Σαχπατζίδη, και με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω και σε τι κατάσταση είναι πλέον η ευλογιά στην περιοχή της Τράκης. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ύφεση, ότι έχει καταπολεμηθεί, ότι υπάρχει κάτι το οποίο σας ανησυχεί? Πώς είναι ο έλεγχος, ποια είναι η εικόνα που έχουν οι υπηρεσίες? Θα σας πω αμέσως. Πριν απ' όλα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι λίγος ο χρόνος από το τελευταίο περιστατικό, το οποίο, από το τελευταίο κρούσμα το οποίο θανατώσαμε, και είναι 27 πρώτου του 2014. Είναι λίγο το χρονικό διάστημα για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και προβλέψεις. Όμως παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σαφής ύφεση στο ρυθμό και την ένταση που εμφανίζονται τα κρούσματα. Ακόμα δηλαδή και αν εμφανιστεί κάποιο κρούσμα ίσως τις επόμενες ημέρες, εκείνο το φαινόμενο το οποίο είχαμε πολλαπλά κρούσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα σε πολλούς οικισμούς και στους τρεις νομούς, τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν το έχουμε πλέον. Υπάρχει δηλαδή όντως μια σαφής ύφεση. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται θετικά, με εντός εισαγωγικών, και με μία επιφύλαξη. Ναι, μπορούμε να το πούμε, ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια φαντάζομαι ότι παραμένει το ερωτηματικό σας, που και μέσα από αυτό το δελτίο έχετε θέσει, σχετικά με το τι θα γίνει για την πρόληψη της νόσου και την ενίσχυση των υπηρεσιών, εκτός αν έχετε πάρει κάποια δέσμευση, κάποια απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία και δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Όχι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Θεωρώ ότι και από αυτήν ακόμη την επιδημία, με τις καταστροφικές συνέπειές της, μπορεί να βγει κάτι θετικό. Το οποίο... Εάν ως πολιτεία, ως χώρα, αξιοποιήσουμε αυτή την τραγική εμπειρία, να φτιάξουμε ένα μηχανισμό ο οποίος στο μέλλον θα απαντάει πολύ γρηγορότερα, πολύ αποτελεσματικότερα, τότε ακόμη και αν φαίνεται αστείο, θα τολμήσω να πω ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Εάν όμως δεν αξιοποιήσουμε τίποτα από όλη αυτή την εμπειρία, τότε δυστυχώς, κύριε Τσολάκη, θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω. Με την ευχή να αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία, κύριε Σαχπατζίδη, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ.
Αλλάζοντας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, καθώς προς το τέλος τους οδεύουν οι χειμερινές εκπτώσεις που ολοκληρώνονται την τελευταία ημέρα του Φλεβάρη. Οι καταναλωτές στην Αλεξανδρούπολη κυκλοφόρησαν στην αγορά της πόλης, όμως ήταν αρκετά διστακτικοί στις αγορές τους. Η οικονομική τους αδυναμία, όπως λένε, τους έχει κάνει να σκέφτονται πρώτα πώς θα καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και μετά, αν περισσέψουν χρήματα, γίνονται οποιασδήποτε αγορές.